το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Αθήνα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, υποδέχτηκε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Αθήνα. Πριν από το βασικό του προορισμό, που ήταν το παρκέ του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων και ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας ανδρών με την αντίστοιχη της Τουρκίας για την προκριματική φάση του World Cup 2023, το πολυπόθητο τρόπαιο ταξίδεψε σε σημαντικά μνημεία και εν γέννη σημεία της Αττικής. Ευχή όλων να επιστρέψει το 2023 στην χώρα μας από τα χέρια των διεθνών αθλητών μας. Παρακολουθήστε την διαδρομή του τροπέου στην Αττική. Καλωσορίσαμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό το τρόπαιο εδώ, στο Δημαρχείο των Αθηνών, στην καρδιά της Αθήνας. Στην πρώτη στάση αυτής της περιοδίας, αυτής της παγκόσμιας περιοδίας. Να ευχηθώ να επιστρέψει το τρόπαιο στην Αθήνα, στα χέρια της εθνικής μας ομάδας. Είναι χαρά μας που το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου έρχεται στην Ελλάδα, πρώτη στάση μιας παγκόσμιας περιοδίας και πρώτη στάση στην Ελλάδα είναι στο Δημαρχείο της Αθήνας. Είναι ιδιαίτερη τιμή, ιδιαίτερη χαρά που το φιλοξενούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος μας υποδέχθηκε και τους δύο, ενώ και την Ομοσπονδία αλλά κυρίως το Τρόπαιο, και είναι μαζί μας. Βρισκόμαστε στο ανοιχτό γήπεδο των Σεπολίων, που βρίσκεται και η φιγούρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Καλωσορίζουμε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Αθήνα. Είναι μεγάλη χαρά για μας που το κύπελο περνάει και από εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου έφτασε και στη χώρα μας. Παγκόσμιο κύπελο εδώ στην κοιτίδα του πολιτισμού και του αθλητισμού. Εδώ στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και βέβαια αυτή η μεγάλη τιμή την οποία έχουμε σαν Αττική να το φιλοξενούμε θα μας δώσει και τη δύναμη κάποια στιγμή να το σηκώσουμε άξια στον Αττικό ουρανό. Το παγκόσμιο κύπελο στον Παρθενώνα. Στο μέρος που γέννησε τη δημοκρατία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτός ο τόπος, αυτός ο υπέροχος τόπος υποδέχεται ένα μοναδικό τρόπαιο, το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλου και ελπίζουμε μετά από λίγα χρόνια πολύ σύντομα να το αγγίξουμε τα χέρια μας και να το φέρουμε εδώ ξανά, να το σκώσουμε ψηλά στον Αττικό ουρανό.